και τον Ντόρσεϊ. Οι δύο Κύπροι θα είναι ο Μάρκου και ο Ελευθερίου. Η ΑΕΛ που δεν θα κερδίσει την πρώτη επίδεση. Ο Απόλλωνας είναι μπροστά με τον Γκόρντον. Δίνει ωραία assist στον Ραφαήλ τον Ελευθερίου και γρήγορα το 2-0 για τους γηπεδούχους. Να πούμε για την πεντάδα της ΑΕΛ που έχει τον Πιτάκα, τον Σντράβιτς, τον Φέργιουσον, τον Applewhite. Σουτ για 3 άστοχο και τον Γκάντια Ρόσα. Το rebound για τους γηπεδούχους που με τον Μάρκου θέλουν να φύγουν γρήγορα μπροστά. Ο Ντόρσεϊ θα σταματήσει την προσπάθεια. Ένα step back shoot, ίσα που ακούμπησε μπάλα στο Στεφάνι. Καλάθι και φάουλ όμως, επιθετικό rebound. Καλάθι και φάουλ από τον Άλεν, ο οποίος κάνει ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα. Ο Τζέφι Άλεν, ο οποίος έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στο Ισραήλ. Μετά την Αμερική και το NCAA, ευσόχισε και στη βολή, 5-0. Για τους γηπεδούχους ανοίγουν μια διαφορά γρήγορα. Ο Κάντια Ρόσα αφήνει στον Πιτάκα. Πάλι ο Ρόσα ψάχνει και βρίσκει εκεί τον Applewhite, τον Φέργιουσον, ο οποίος έβαλε έξω στον Πιτάκα. Θα πάρει φάουλ ο Ηρακλής ο Πιτάκας. Θα είναι για βολές τον Πιτάκα να πηγαίνει στην γραμμή. Δεν έχει αστοχήσει φέτος από εκεί ακόμα. Βέβαια δεν έχει σουτάρει και πολλές, για να τα λέμε και όλα. Ευστοχή στην πρώτη, μειώνει σε 5-1-5-2 τώρα με τις δύο εύστοχες βολές, τα δύο πρώτα καλάθια της ΑΕΛ, δύο πρώτοι πόντι, σωστά, πιο σωστά, της ΑΕΛ στο παιχνίδι. Ο Άλεν μέσα στο Ντόρσεϊ, ένα ζευγάρι που θα τους δούμε αρκετά συχνά να συνεργάζονται. Καλάθι κεφάλαιο από τον Ντόρσεϊ. 7-2. Μετράει το καλάθι. Όπως ακούστηκε χαρακτηριστικά να λέει ο διαιτητής. 7-2 και μια συμπληρωματική βολή για τον Ντόρσεϊ, ο οποίος σουτάρει με 45,5% στο πρωτάθλημα και εδώ απέδειξε γιατί είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό του. Ο Γκάντια Ρόσα, ο οποίος πέτυχε ένα double-double στο προηγούμενο παιχνίδι με την Ένωση Νέου Παραλληνίου, όχι σε ποντούς, σε assist και rebound. Και θα έφτανε σε triple-double αν πετύχαινε δύο ακόμα καλάδια στο παιχνίδι εκείνο. Θα ήταν ο πρώτος καλαδοσφαιριστής στη σεζόν που θα έφτανε σε triple-double. Ο Γκόρντον. Μάρκο από τη γωνία κάνει την προσποίηση. Ένα step-back shoot για δύο από τον Παναγιώτη τον Μάρκου. Επιθετικό ρυπά από τον Άλεν. Του φύγει μπάλα από τα χέρια αλλά έφτασε στον Ντόρσεϊ που κάρφωσε. 9-2, ο Απόλλωνας που όπως αναμενόταν υπερισχύει στο ζωγραφιστό. Εδώ ένα, μια πάσα του Σντράβιτς, μπάλα χτύπησε στα πόδια του Γκόρντον και πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Κατοχή παραμένει στην ΑΕΛ. Ο Σντράβιτς ο οποίος πέρσι ξεκίνησε την καριέρα του, την σεζόν από την ΑΕΛ. Έπαιξε 4-5 παιχνίδια και επέστρεψε και ήρθε εδώ στον Απόλλωνα για το υπόλοιπο της σεζόν. Επέστρεψε το καλοκαίρι για την ΑΕΛ. Ο Μάρκου έχασε την τρίπλα, θα περάσει όμως τον Γκόρντον, προς πίσω από τον Γκόρντον. Διαβατηρίες. Πιο πιθανό να έκανε το προς πίσω ο Μάρκου παρά ο Γκόρντον και νομίζω αυτό έδειξε ο διαιτητής στον Κύπριο διεθνή. Πιτάκας
στο διάδρομο. Ωραία η no look πάσα στον Σδράβιτς, ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να σκοράρει. Στον εκθυνιασμό φεύγει ο Απόλλωνας σουτ για 3 από τον Μάρκο Άστοχο. Ο Applewhite θα μαζέψει το rebound. Applewhite που θα δώσει πολλές μάχες με το δίδυμο των Άλεν και Ντόρσεϊ κάτω από τα καλάθια. Ας μην ξεχνάμε πως ο Απόλλωνας είναι πρώτος στα rebound στο φετινό πρωτάθλημα. Μαζεύει 48,3 ανά παιχνίδι. Ο Κάντια Ρώσα σουτάρει με τη λήξη του χρόνου. Άστοχα όπως όπως το σουτ, απλά για να φύγει, να γίνει το σουτ. Ελευθερίου δεν πέρασε η πάσα του προς τον Γκόρντον. Το deflection εκεί από τον Πιτάκα. Επαναφορά από τον Γκόρντον από το πλάι. Ο Ντόρσεϊ στον Ελευθερίου, αυτός ποστάρει και πάει μέχρι μέσα τον Σδράβιτς, αλλά θα στοχίσει στην τελική του προσπάθεια. Κάντια Ρώσα σταμάτησε την τρίπλα, ο Σδράβιτς βλέπει και περνάει την μπάλα στον Φέργκιουσον, αυτός αστόχησε και συνέχεια κάνει και φάουλ στον Ντόρσεϊ. Τρίτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους. Πρώτο για τον Φέργκιουσον. Ένα φάουλ έχει ο Απόλλωνας μέχρι τώρα στο πρώτο δεκάλεπτο, 6 και 35 για το τέλος του. Ο Γκόρντον στον Ελευθερίου. Ο Άλεν παίρνει φόρα, πάει προς το καλάθι, αστοχή. Rebound από τον Applewhite. Κατεβάζει ο Κάντια Ρώσα. Πέρασε τον Μάρκου, σήκωσε και το χέρι για να σπριχτεί κάποιο φάουλ, κάτι που δεν έγινε. Για τρεις ο Σδράβιτς άστοχος. Rebound από τον Άλεν. Ο Μάρκου βλέπει την κίνηση του Γκόρντον, προτιμάει να βγάλει έξω στον Άλεν. Και αυτός τον Ελευθερίου, τον Ντόρσεϊ στο Χεβάν, οι παίκτες του Απόλλωνα. Έφτασε η μπάλα σε αυτόν. Ο Ντόρσεϊ θέλει να περάσει τον Ελευθερίου. Μάχη για την μπάλα, Ελευθερίου προσπαθεί, την κρατάει και θα δώσει στον Άλεν, θα κερδίσει φάουλ τελικά. Δεύτερο φάουλ του Φέργκιουσον. Αυτό δεν είναι καλό νέο για τον Δημήτρη Δοσαρίκα. Πολύ γρήγορα ο ένας από τους τρεις ξένους του έχει δύο φάουλ και για αυτόν τον λόγο θα τον αποσύρει από το παρκέ και θα περάσει η θέση του ο Ζαχαρίας ο Χανούν. Χανούν ο οποίος πέρυσι αγωνιζόταν στην Β2 κατηγορία με τον Διγιανίε Ακρίτα Μόρφου NBA BC. Φέτος μετακόμισε στην Λέμεσό το καλοκαίρι και στην πρώτη κατηγορία, στην ομάδα της ΑΕΛ. Ελευθερίου θέλει να περάσει, θα βγάλει ωραία στον Άλεν η έξτρα πάσα στον Γκόρντον, κλείσει κι αυτός, θα κάνει βήματα. Κλείστηκε σωστά από την άμυνα του της ΑΕΛ εδώ, η οποία έκλεισε τον διάδρομο με δύο σώματα και ανάγκασε τον Γκόρντον σε λάθος. Ο Γκόρντον που τα ακούει κιόλας για την θέση που πήρε για την επαναφορά, στην άμυνα βέβαια. Από τον Φώτη τον Τακιανό. Περιμένουμε να σκουμπιστεί το παρκέ για να παραλάβει την μπάλα ο Σδράβιτς και να κάνει την επαναφορά. Έχουμε κολλήσει στο 9-2 εδώ και λίγη ώρα. Ο Κάντια Ρώσο αφήνει στον Πιτάκα. Βγαίνει από τα σκρίνα ο Applewhite. Εκεί υπάρχει mismatch με τον Γκόρντον στην πλάτη του Applewhite. Θέλει να το εκμεταλλευτεί. Θα κάνει το σουτ άστοχο. Επιθετικό rebound από τον Σδράβιτς. Ο οποίος παίρνει την πάσα από τον Πιτάκα, σουτάρει άστοχα, rebound από τον Άλεν, του φεύγει το κοντρόλ, αλλά έρχεται και διορθώνει ο Ντόρσεϊ. Μάρκου, Ντόρσεϊ ζητάει μπάλα, είναι εκεί με τον Χανούν, θα του κάνει φάουλ ο Ζαχαρίας στο Χανούν. Μονιάτης ετοιμάζεται από τον πάγκο της ΑΕΛ για να περάσει στο παιχνίδι για πρώτη φορά σήμερα. Να δούμε αν θα φορέσει και την χαρακτηριστική μάσκα που τον βλέπουμε από πέρσι να φοράει στα παιχνίδια, όντως την κρατάει στα χέρια του. Θα φορέσει την μάσκα και θα περάσει στη θέση του Σδράβιτς. Ο Σδράβιτς που έδωσε ενέργεια στην ομάδα της ΑΕΛ, αλλά ήταν άσοχος στις τελικές του προσπάθειες.
Τίγκας από πλευράς Απόλλωνα στη θέση του Γκόρντον. Και πάμε για τις βολές του Ντόρσεϊ, καθώς έχουν συμπληρώσει τα 5 φάουλ η ομάδα της ΑΕΛ. Ο Ντόρσεϊ ευστοχεί στην πρώτη βολή, πρώτη που ευστοχεί σήμερα, έχει μία στις δύο. Και 5 πόντους πλέον. Θα τους κάνει 6 και 4 rebound από πολύ νωρίς. Ο Ντόρσεϊ φαίνεται πως θα κάνει ακόμα ένα double-double στο φετινό πρωτάθλημα. Ένας πολύ έμπειρος καλαθοσφαιριστής, ο Τζόι Ντόρσεϊ. Κάντι αρρώσω σουτάρι για 3 η μπάλα στο σίδερο. Rebound επιθετικό από τον Πιτάκα, ποιος θα κερδίσει φάουλα από τον Φίλιππο, τον Τίγκα. Απ' έξω την μπάλα, δεύτερο μόλις φάουλ για τους γηπεδούχους. Η ΑΕΛ, η οποία, αν και φάνηκε ότι θα χάσει τη μάχη του rebound από την αρχή του αγώνα, ξεκινάει σιγά σιγά και ισορροπεί τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι, μεταλλευόμενη κυρίως το επιθετικό rebound. Ο Κάντια Ρώσα έφτασε μέχρι το lay-up, σήκωσε και πολύ ψηλά την μπάλα, αλλά δεν σκοράρει. Ο Τίγκας σπάει την μπάλα έξω στον Μάρκου, αυτός ο Ντόρσεϊ. Του φύγει η μπάλα από τα χέρια. Έρχεται ο Γκάντια Ρώσα και κερδίζει. Ο Πιτάκας στον ευθυνιασμό. Πολλά σώματα μπροστά του. Περνάει προς τον Χανούν. Κατοχή για την ΑΕΛ. Σύμφωνα με τον Γιάννη τον Πλακωτά. Και μαρτυρίες από τον Ραφαήλ τον Ελευθερίου. Και τον πάγκο του Απόλλωνα. Για την κατοχή, όπως και να έχει. Επαναφορά από τον Γκάντια Ρώσα. Θα βγάλει έξω στον Χανούν. Αυτός αφήνει στον Πιτάκα. Πιτάκας πάει προς τα μέσα. Κλείστηκε ο Applewhite. Ένα step back shoot για 2, εύστοχος. 11-4. Πρώτο εντός παιδιάς καλάθι για την ΑΕΛ. Μετά από σχεδόν 6 λεπτά παιχνιδιού, Μάρκου στον Τίγκα. Ο Τίγκας πέρασε στον Ντόρσεϊ, θα σκοράρει. 13-4. Τζόι Ντόρσεϊ στους 8 πόντους πλέον. Και η πρώτη ασίστ του Φίλιππου Τίγκα. Ο Ρώσα. Τα λεπορία και τον Μάρκου, θα βγάλει στο Μονιάτη στη γωνία, αυτός αλλάζει πορεία. Ο Ρώσα για 3, αστοχή, rebound, follow από τον Ζαχαρία τον Χανούν, ο οποίος θα μειώσει σε 13-6. Πρώτο καλάθι για τον Χανούν στο παιχνίδι. Ελευθερίου γύρισε στον Άλεν, ο οποίος έχει συγγύσει στο τελευταίο διάστημα. Πήρε όμως το φάουλ, θα έχει 2 βολές. Τζέφι Άλεν με 3 πόντους και 5 rebound. Στη γραμμή των βολών. Εκεί που είχε μία στις μία πριν, φαίνεται να το έχει δουλέψει αυτό το κομμάτι, το κομμάτι των βολών, ο Πότης ο Ταγιανός και η βοηθή του. Αλλά εδώ τον ματιάσαμε. Επιθετικό ριμπάντ όμως από τον Ντόρσεϊ, που θα κερδίσει νέο φάουλ και άλλες 2 βολές. Ο Απόλλωνας, ο οποίος είναι η ομάδα που σουτάρει τις περισσότερες βολές στο πρωτάθλημα, με 26,8 βολές σουτάρει ανά παιχνίδι κατά μέσο όρο η ομάδα του Απόλλωνα. Είναι πρώτη στον από πλευράς Απόλλωνα. Και 2 βολές για τον Τζόι Ντόρσεϊ, τον Ντόρσεϊ τον οποίο τον γνωρίζουμε όλοι από το πέρασμά του τόσο στο NBA όσο και στην Ευρωλίγκα με τον Ολυμπιακό και την Μπαρτσελόνα. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος πρώτο έγινε draft από τους Portland Trail Blazers το 2008, στο δεύτερο γύρο των draft, 33η θέση. Αλλά έγινε αμέσως trade στους Houston Rockets.
εκεί όπου δοκίμασε να κάνει τα πρώτα του βήματα. Έπαιξε λίγο με την πρώτη ομάδα. Εδώ Πιτάκας κλείνεται, πέρασε όμως ανάμεσα από δύο. Έβγαλε στη γωνία στο Μονιάτη. Έξτρα πάσα στον Γκάντια Ρόσα. Με το τέλος του χρόνου θα φάει το μπλοκ από τον Ντόρσεϊ. Ο Τίγκας περνάει στον Άλεν. Δεν βγήκε ο ευνηδιασμός. Ο Άλεν θέλει να βάλει τον Ζαχαρία το Χανούν μέσα και θα το καταφέρει. Έχει το ύψος εκεί ο Άλεν. Το εκμεταλλεύτηκε. Και 18-6 το σκορ. Με την ομάδα του Απόλλωνα να τρέχει ένα 5-0 σερί. Ο Applewhite με τον Εύζωνα στην πλάτη του θέλει να εκμεταλλευτεί το ύψος του. Καλάθι και φάουλα από τον Applewhite. 18-8 και μια σπληρωματική βολή για τον Νταμανί Applewhite. Όλοι και οι τρεις ξένοι της ΑΕΛ είναι ρούκι. Ο Γκάντια Ρόσα είναι κουβανός. Συγγνώμη, είναι κουβανός, ο οποίος Πορτορικανός, διορθώνω, ο οποίος έγινε draft στη χώρα του από την Αγκουάδα στον πρώτο γύρο των draft και στην τρίτη θέση μάλιστα, αλλά προτίμησε να έρθει στην Κύπρο για λογαριασμό της ΑΕΛ. Σούτ από τη γωνία για τρεις από τον Φέργκιουσον, άστοχο. Επιθετικό rebound από τον Γκάντια Ρόσα. Μάζει το Μάριο Γεωργίου να περάσει το παρκέ. Γκάντια Ρόσα θα πάρει το φάουλ, θα βάλει και το καλάθι. Να λοιπόν που η ΑΕΛ με συνεχόμενα καλάθια και φάουλ. Δεύτερο συνεχόμενο. Τρέχει και ένα δικό της μικρό σερί 5-0 και μπορεί να το κάνει και 6. Εύζωνας και Ντόρσεϊ στον πάγκο, Μάρκου και Γεωργίου στο παρκέ. Ο Τσοταγιανός, ο οποίος εκτός από το πολύ καλό ζευγάρι ψηλών που έχει στο φετινό πρωτάθλημα, τον Άλεν και τον Ντόρσεϊ, έχει και τον Μάριο τον Γεωργίου, ο οποίος κάνει ένα καλό πρωτάθλημα φέτος. Ο Τίγκας ελευθερίου πάει μέχρι το καλάθι, θα βγάλει έξω στον Τίγκα, η προσποίηση και αυτός προς το καλάθι, θα πάρει το φάουλ, δύο βολές για τον Φίλιππο Τίγκα. Στα τελευταία δευτερόλεπτα μάλιστα της επίδεσης. Έχει περάσει το παιχνίδι και ο Αδάμος ο Παναγίδης, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο προηγούμενο παιχνίδι, στην αρχή κιόλας του παιχνιδιού με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου. Τελικά δεν είχε κάτι σοβαρό ο forward της ΑΕΛ και δίνει κανονικά το παρόν σήμερα. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Φίλιππος Οτίγκας, νεαρός point guard, μόλις 18 ετών. Ξεκίνησε την καριέρα του από τον Αστέρα Μέσα Γειτονιάς και πέρασε στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ Αθηνών, στο παιδικό και το εφηβικό τμήμα της ΑΕΚ Αθηνών. Μπήκε και στην αποστολή της πρώτης ομάδας για ένα παιχνίδι. Πέστρεψε στην Κύπρο για λογαριασμό του Απόλλωνα. Εδώ ο Παναγίδης, ωραίο το χουπ και το καλάθι του. 19-14. Με το πρώτο καλάθι σήμερα του Αδάμου του Παναγίδη. Μάρκου περνάει στον Άλεν, σηκώνεται αστοχή, επιμένει όμως με δεύτερη προσπάθεια. Θα φτάσει τους 8 πόντους. 30 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Μονιάτης να περάσει τον Μάρκου, η πάσα στη γωνία, ο Γκάντια Ρόσα για δύο, εύστοχος. 21-16. Η ΑΕΛ ανεβάζει τα ποσοστά ευστοχίας της. Τίγκας. Όλη η επίδεση στα χέρια του Απόλλωνα. Ο Τίγκας αστοχίσει όμως. Μάχη το rebound.
Θα το πάρει ο Μογιάτης, αλλά δεν θα προλάβει να τελειώσει την φάση. 21-16 λοιπόν το σκορ της πρώτης περίοδου. Κάνουμε ένα διάλειμμα να πάρουμε κάποιες ανάσες και επιστρέφουμε με την έναρξη του δεύτερου δεκαλέπτου. Γκόρντον, τον Άλεν, τον Ελευθερίου, τον Μάρκου και τον Γεωργίου. Όλα έτοιμα λοιπόν για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επαναφορά από τον Μονιάτη βρίσκει τον Γκάντι Αρόσα. Παραλίγο το κλέψιμο κρατάει ο Φέργκιουσον. Ο Γκάντι Αρόσα, ο Applewhite. Ποστάρει τον Άλεν, γυρίζει αστοχή. Μάχη για το rebound. Πέρασε από πολλά χέρια. Αστόχησε και ο Applewhite. Ο Άλεν καθάρισε τη φάση. Ο Γκόρντον. Ο Άλεν. Φτάσει μέχρι το lay-up. 23-16. Ο Άλεν στους 10 πόντους, πρώτο σκορ του παιχνιδιού μαζί με τον Ντόρσεϊ. Ο Applewhite. Πάσα έξω στον Γκάντι Αρόσα. Ο Φέργκιουσον τώρα, που είπα αλλά περαστικά από τα χέρια του Μονιάτη. Ο Φέργκιουσον περνάει σε ένα ανάποδο lay-up. 23-18. Ο Φέργκιουσον το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι. Ελευθερίου μέχρι το lay-up άστοχα. Μάχη για το rebound, θα το κερδίσει ο Παναγίδης και συνέχεια ο Γκάντι Αρόσα. Κερδίζει το φάουλ από τον Ελευθερίου, ο οποίος διαμαρτύρεται για επιθετικό φάουλ. Δέχτηκε προειδοποίηση από τον διαιτητή ως την επόμενη φορά θα δεχτεί τεχνική ποινή. Ντόρσεϊ επιστρέφει στο πακέ. Ενημερώνεται ο προπονητής του Απόλλωνα πως έχει δεχτεί προειδοποίηση ο Ελευθερίου. Επαναφορά από τον Φέργκιουσον. Το Μονιάτη. Το πέρασε στον Γκάντι Αρόσα. Το screen. Ο Παναγίδης. Ο Φέργκιουσον. Έχει δύο παίκτες πάνω του. Θα βγάλει στον Γκάντι Αρόσα. Ξεμακαρίστηκε. Θα βγάλει έξω στον Μονιάτη με τη λήξη του χρόνου. Αστοχή όμως. Ριμπάντο από τον Άλεν. Ο οποίος θα δώσει γρήγορα στον Γκόρντον. Επιταχύνει αυτός, θα κερδίσει το φάουλ από τον Μάριο τον Μονιάτη. Είναι το πρώτο ομαδικό φάουλ της άλλης στο δεύτερο δεκάλεπτο. Τα τρία φάουλ έχει πάει ο Χανούν. Κάτι που δεν αναφέραμε. Γκόρντον πάει μέχρι το καλάθι, τον σταματάει ο Παναγίδης. Μερό μπλοκ εδώ από τον Αντάμο τον Παναγίδη. Ποιος σταμάτησε τον παίχτη του Απόλλωνα. Την επαναφορά από την baseline θα την κάνει ο Μάρκου Ντόρσεϊ. Μάρκου για τρεις, άστοχα, rebound από τον Γκάντι Αρόσα. Δεν έχει μπει κανένα τρίποντο στο παιχνίδι ακόμα. Ο Μονιάτης ήταν μέχρι το lay-up. 23-20 και θα έχουμε αλλαγή με τον Κακλίν τον Πιτάκα να περνάει στη θέση του Μάριου του Μονιάτη, ο οποίος έπεσε και στο έδαφος αμέσως μόλις βγήκε. Αναγκαστική αλλαγή. Να το καλάθι που πέτυχε και μείωσε στους τρεις. Ο Γκόρντον. Ο Ντόρσεϊ πέρασε στον Γκόρντον. Δύσκολη προσπάθεια και έφυγε μπροστά στον Πιτάκα. 25-20. Τον Ντέρι Γκόρντον να πετυχαίνει το πρώτο του καλάθι στο παιχνίδι. Ο Γκάντι Αρόσα. Παναγίδης δίνει ένα screen. Θα πάει μέχρι το καλάθι. Αστοχή. Ο Ντόρσεϊ μάζεψε το 7ο rebound του. Μάρκου. Ο Άλεν με τον Applewhite. Πάσα του στον Ντόρσεϊ. Δυνατή
Πάσα του αναγκαστικά θα γίνει προς πίσω εκεί από τον Γκόρντον. Ο Γκόρντον έκανε κίνηση προς τα μέσα. Ο Ντόρσεϊ δεν το αντιλήφθηκε. Πέταξε την μπάλα εκεί που νόμιζε ότι βρισκόταν αρχικά ο Γκόρντον. Κρατούσε το κεφάλι του ο Πότης ο Τακιανός από αυτή την ενέργεια των παιχτών του. Διαφορά στους 5 υπέρ των γηπεδούχων. 6 και 45 για το τέλος ημιχρόνου. Ο Πιτάκας. Το σκρίν από τον Applewhite. Πιτάκας με τη λήξη του χρόνου δεν προλαβαίνει. Άργησε. Και τα ακούει από τον προπονητή του. Τον Δημήτρη Δοσαρίκα. Άργησε πολύ ο Ηράκλης ο Πιτάκας. Ίσως να άργησε να βγει και το σκρίν πάνω του. Ντόρσεϊ. Ελευθερίου σηκώθηκε ο Ζντράβιτς από τον πάγκο της ΑΕΛ. Ελευθερίου πάει μέχρι το καλάθι, τον σταματάει ο Παναγκίδης, αλλά ο Απόλλωνας επιμένει με τον Ντόρσεϊ. Ελευθερίου σηκώνεται αστοχή το rebound από τον Κάντια Ρώσα. Ο Παναγκίδης έχει κάνει πολλή δουλειά στο ζωγραφιστό. Με δύο μπλοκ, αρκετά καλές άμυνες. Εδώ όμως ο Ντόρσεϊ θα φτάσει σε ένα εύκολο lay-up. 27-20 στον εφηνιασμό. Θέλει να τρέξει και η ΑΕΛ από την άλλη. Έχει ακουμπήσει ο Άλεν όμως. Έχει πετάξει την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Τώρα ο Σντράβης στο παιχνίδι στη θέση του Γκάντια Ρώσα, ο οποίος θέλει κάποιες ανάσες. Δεν έχει βγει καθόλου από το παρκέ, όπως και ο Applewhite. Και ο Άλεν και ο Ελευθερίου από πλευράς Απόλλωνα δεν έχουν φύγει από το παιχνίδι. Για να δούμε αν θα φύγει κάποιος τώρα, θα φύγει ο Ελευθερίου. Για πρώτη φορά από το παρκέ ο Τίγκας στη θέση του. Παναφορά από την baseline με τον Πιτάκα να δίνει στον Applewhite. Αυτό σηκώνεται δύσκολα, αστοχή. Φέρκισον επιθετικό rebound. Σηκώνεται, δεν θα βάλει το καλάθι. Θα πάρει όμως το foul, θα έχει δύο βολές. Η ΑΕΛ που έχει 4-4 μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Τα rebound είναι 19 για τον Απόλλωνα, 15 για την ΑΕΛ. Υπάρχει μεγάλη διαφορά εκεί. Ενώ επαναλαμβάνουμε πως οι δύο ομάδες δεν έχουν πετύχει κανένα τρίποντο ακόμα. 0 στα 2 οι γηπεδούχοι, 0 στα 6 οι φιλοξενούμενοι. Αστοχή και στη βολή με παρόμοιο τρόπο ο Φέρκιουσον που έχασε το σουτ 2 πόντων. Αυτή τη φορά θα είναι εύστοχος και θα μειώσει στους 6. Το πλησιάζουμε στα μισά της περίοδου. Κατεβάζω ο Γκόρντον. Αλλάζει με τον Άλεν. Ο Ντόρσεϊ δίνει ένα fake screen. Σουτιά 2 από τον Γκόρντον. Άστοχο επιθετικό rebound από τον Ντόρσεϊ. Σηκώνεται, θα πάρει το foul, δεν θα βάλει το καλάθι. Θα έχει όμως δύο βολές. Ο Τζόι Ντόρσεϊ, ο οποίος έχει 4-5 σήμερα και με αυτό το ρυπό θα φτάσει τα 9 και 12 πόντους μαζί με τον Τζέφρι Άλεν που έχει άλλους 10 πόντους και 9 rebound. Για ακόμα ένα παιχνίδι θα κάνουν double-double οι όλοι τους. Είναι 18 rebound οι δύο ψηλή του Απόλλωνα από τα 20 που έχει μαζέψει συνολικά ο Απόλλωνας. Και ψάχνετε να βρείτε ποιοι είναι οι άλλοι δύο που έχουν μαζέψει rebound από πλευράς γηπεδούχων. Ένα έχει ο Γκόρντον και ένα έχει χρεωθεί ομαδικό rebound. Στον πάγκο δηλαδή. Ο Ντόρσεϊ αστόχησε στην πρώτη βολή, αστόχησε στην δεύτερη. Έστειλε την διαφορά και πάλι στους 7 πόντους. Ο Μάριος ο Γεωργίου πέρασε το παιχνίδι στη θέση του Άλεν. Με Γεωργίου και Ντόρσεϊ τώρα στους ψηλούς ο Απόλλωνας. Γκάντια Ρώσα. Ο Στράβιτς
σταματάει, σουτάρει για 2 για ψοχή. 28-23. Πρώτο καλάθι του Ντράβιτς στο παιχνίδι. Ο Γεωργίου με τον Παναγίδη εκεί, του χτυπάει ο Ντράβιτς την μπάλα. Την πετάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Απομένουν 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Απόλλωνα. Ο Τίγκας πάει για την επαναφορά από την baseline. Θα βρει γρήγορα τον Μάρκου. Ο Μάρκου σταμάτησε την τρίπλα. Γκόρντον, Τίγκας, το πόδι του Ηρακλή του Πιτάκα. Θα ανανεώθει ο χρόνος. 14 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Απόλλωνα. Ο Γκόρντον στο Μάρκου. Βλέπει απέναντι τον Τίγκα, αυτός δίνει στον Γκόρντον, σουτάρει για 3, αστοχή. Τρίτο άστοχο τρίποντο στο παιχνίδι για τον Απόλλωνα. 0-3, 0-6 η ΑΕΛ. Ξεκολουθεί το παιχνίδι να μην έχει τρίποντο. Θα δούμε αν θα βγάλουμε όλο το πρώτο ημίχρονο έτσι. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Rebound από τον Τίγκα, από την άστοχη ενέργεια του Applewhite. Ο Τίγκας θέλει να πάει μέχρι μέσα, κλείστηκε, έκανε το λάθος. Ο Κάντι Αρώσα στον Ηρακλή τον Πιτάκα που θα φτάσει σε ένα εύκολο lay-up και θα μειώσει στους 3 πόντους, αναγκάζοντας έτσι τον Φώτη Τακιανό να ζητήσει time-out. Καθώς βλέπει ο Ιωάννου, ο Δανιήλ και τον Μπάζος. Όλοι λοιπόν οι παίκτες που πήραν συμμετοχή μέχρι τώρα από τον Δημήτρη στο Σαρίκα έχουν γράψει το όνομά του στον πίνακα τον σκόρερ. Γεωργίου, ωραία η προσπάθειά του, αλλά άστοχη. Ο Παναγίδης που κάνει πολύ καλή εμφάνιση σήμερα. Εδώ άλλαξε στον Πιτάκα για 3, να το πρώτο τρίποντο, το οποίο θα ισοφαρίσει το παιχνίδι. 28 όλα. Ο Εύζωνας στον Ντόρσεϊ. Είδε τον Γκόρντον, ωραία το κόψιμο από τον Ντέρικ Γκόρντον, ωραία και η assist από τον Τζόι Ντόρσεϊ. Νέο προβάδισμα για τους γηπεδούχους, 30-28. Να πούμε ότι στο παρκή αγωνίζεται ο Ηρακλής ο Πιτάκας και ο Μάριος ο Γεωργίου, οι οποίοι είναι και το προπονητικό team της γυναικείας ομάδας αναγέννησης. Αμέσως απαντάει ο Ντράβιτς. 30 όλα. Είναι ένα από τα ωραία στοιχεία αυτό το ζευγάρι που παρακολουθούμε την τελευταία διετία, τον Απόλλωνα και την ΑΕΛ δηλαδή. Δύο παίκτες οι οποίοι μοιράζονται τον ίδιο πάγκο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, της γυναικείας ομάδας της αναγέννησης. Αντίπαλοι σήμερα. Γκόρντον, ο Μάρκου, να πάσα στο πουθενά, με τον Εύζωνα να έχει φύγει από τη θέση του. Τα λένε ο Μάρκου με τον Εύζωνα για αυτό το λάθος, το οποίο είναι και το έκτο για τους γηπεδούχους. 3 για ΑΕΛ. Τον ζητούν να σκουπιστεί μπάλα πριν συνεχιστεί το παιχνίδι. 2 και 47 για το τέλος. Δύο ομάδες ισόβαλες. Με τον Πιτάκα να πετυχαίνει το πρώτο τρίποδο στο παιχνίδι. 1-10 έχουν και οι δύο ομάδες μαζί. 1-7 η ΑΕΛ, 0-3 ο Απόλλωνας. Γκάντι Αρώσα. Σταμάτησε την τρίπλα, βρήκε τον Applewhite. Κλείσει και αφήνει στον Πιτάκα. Πάει αυτός προς τα μέσα. Δύσκολη προσπάθεια. Θα βγάλει στον Ντράβιτς. Σουκτάρει για 2. Άστοχα. Rebound από τον Ντόρσεϊ. Να τον double-double για τον Ντόρσεϊ. Ο Εύζωνας θα φτάσει μέχρι το λέει απαστοχή. Γρήγορα σε αφηνιασμό ο Ιαέλ με τον Πιτάκα. Σταμάτησε ο Πιτάκας με το ταμπλό. Θα βάλει μπροστά για πρώτη φορά στο παιχνίδι την ΑΕΛ. 30-32. 122 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Μάρκου.
Ο Άλενσον Ντόρσεϊ, καλάθι και φάουλ. Ισοφαρίζει ο Τζόι Ντόρσεϊ. Και θα έχει και μία βολή. Ντόρσεϊ δίνει το χέρι του εκεί με τον Εύζωνα. Ελευθερίου στη θέση του Χρήστου του Εύζωνα. Νευρισμένος ο παίκτης του Απόλλωνα. Πάει στον πάγκο. Ντόρσεϊ στη βολή. Εύστοχη και προβάδισμα στους γηπεδούχους. Για λίγο κράτησε το προβάδισμα της ΑΕΛ. 33-32. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες μετά το time out. 113 δευτερόλεπτα για το τέλος ημιχρόνου. Η ΑΕΛ κατεβάζει πίεση σε όλο το γήπεδο από τις παίκτες του Απόλλωνα που θα κερδίσουν την μπάλα και ο Ελευθερίου θα κάνει το 35-32. Βγήκε το pressing της ομάδας του Απόλλωνα. Παναγίδης κρατάει και αφήνει στον Πιτάκα. Ο Ελευθερίου στους 4 πόντους. Φάουλ χαμηλά από τον Μάρκου. Το τέταρτο ομαδικό δεν έχει βολές ακόμα. Η ΑΕΛ στο επόμενο θα έχει. Ο Μονιάτης θα περάσει στη θέση του Σντράβιτς. Ο Σντράβιτς που έκανε το λάθος στην προηγούμενη επαναφορά και στην πίεση που έβαλε ο Απόλλωνας. Κιτάκας Παναγίδης πάει μόνος του προς το καλάθι. Ανάποδο λέει, α, πολύ ωραία κίνηση. 35-34. Δεύτερο καλάθι του Αδάμου του Παναγίδη. Κλέψιμο από τον Applewhite. Εκεί με τον Άλεν. Σαν να έκανε ένα βηματάκι παραπάνω. Όπως και να έχει, κέρδισε φάουλ. Δύο βολές. Πάμε, ξεγέλασε και εμένα η φάση. Δεν είμαι κατηγορηματικός. Ο Applewhite πάντως θα πάει στη γραμμή των βολών. 67 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Φέργιουσον θα περάσει στη θέση του Applewhite μετά τις βολές, καθώς φαίνεται να έχει ένα μικρό πρόβλημα στο πόδι ο Applewhite. Εστόχησε στην πρώτη βολή. Θα πρέπει να εστόχισε και στη δεύτερη όμως για να γίνει αλλαγή. Κάτι που δεν γίνεται. Rebound από τον Allen. Βλέπουμε τον Applewhite δεν μπορεί. Ζητάει αλλαγή. Και στραβό από τότε θα πάει στον πάγκο της ΑΕΛ. Θα γίνει επαναφορά από το πλάι. Με τον Gordon να πηγαίνει για την επαναφορά. Και ο Μάρκο ψηλά για να υποδεχθεί την μπάλα, όπως και γίνεται. Ελευθερίου. Ο Ντόρσεϊ. Ο Γκόρντον. Ωραία στον Άλεν. Αυτός με τον Παναγίδη θα κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές για τον Τζέφρι Άλεν. Ποιος δεν έχει πετύχει ακόμα το double-double. 10 πόντους και 9 rebound. Αλλαγή. Ο Παναγίδης έξω. Και ο Καντιαρόσα. Θα περάσει ο Ραφαήλιο Παπαϊωάννου στο παρκέ. Ο νεαρός Κύπριος. Αστοχή. Στην πρώτη βολή ο Άλεν. 9 στις 14 βολές για τον Απόλλωνα. Ευστοχή στη δεύτερη. Προβάδισμα ενός πόντου. Μονιάτης λάθος. Κλέβει ο Ντόρσεϊ. Κατεβάζει ήρεμα. Αφήνει στον Ελευθερίου. Αυτός τον Γκόρντον. Ελευθερίου. Αϊκοσά μέσα. Θα βάλει έξω στον Άλεν. Τα σουτάρει αυτός για τρεις. Μέσα. Να το πρώτο τρίποντο για τον Απόλλωνα στο παιχνίδι. 39-35. Με τον Άλεν να φτάνει τους 13 πόντους. Ας όχισε στη μία βολή πριν.
Άρα πρέπει να έχει 14 πόντους. Ναι, δεν έχει πει ακόμα από την στατιστική υπηρεσία. Κάντι αρρώσα. Φτάνει μέχρι το λέει. Πολύ δύσκολο και time out από τον Φώτη τον Τακιανό που κρατάει το κεφάλι του με αυτό το καλάθι που δέχτηκε η ομάδα του. Δύσκολο και ο Ντόρσεϊ από πλευράς Απόλλωνα. Γίνεται η επαναφορά. Ο Τίγκας στα 3 δευτερόλεπτα να περάσει στον Ντόρσεϊ. Πάει μέχρι το καλάθι, θα κερδίσει το φάουλ, δεν μετράει το καλάθι. Θα έχει δύο βολές όμως ο Τζόι Ντόρσεϊ και θα απομείνουν 51 δέκατα, σχεδόν χωρίς χρόνο για τους φιλοξενούμενους για να δοκιμάσουν κάτι γρήγορο. Πολύ δύσκολο. Πρώτη βολή του Ντόρσεϊ. Άστοχη. 10 στις 16 βολές για τον Απόλλωνα. 6 στις 9 για τον Ντόρσεϊ. Μέσα η δεύτερη. Και νέο time out. Οι αλλαγές, όχι αλλαγή είναι. 40-37. Θα μπει ο Φέργκιουσον στη θέση του Παπαϊωάννου και ο Γεωργίου στη θέση του Ντόρσεϊ. Από την άλλη πλευρά, τους γηπεδούχους. Να δούμε τι θα προλάβουν να κάνουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Γκάντια Ρώσα δεν προλάβε. Δύσκολο να προλάβει. Καλό ήταν το σουτ πάντως, έστω και εκτός χρόνου. 40-37 το σκορ του πρώτου ημιχρόνου με τον Απόλλωνα να εμφανίζεται καλύτερο στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου. Έχει βγάλει και τη στολή του. Σημαντική απώλεια για την ομάδα της ΑΕΛ. Θα δούμε τι θα σχεδιάσει ο Δημήτρης ο Σαρίκας για να την καλύψει. Δύσκολο βέβαια το εγχείρημα. Σε πρώτη φάση βλέπουμε μια ζώνη από την ΑΕΛ. 2-3. Ο Μάρκου θα επιχειρήσει να τη σπάσει με αυτό το τρίποντα. Αστοχή αλλά επιθετικό ριμπάδο από τον Τζόρσεϊ. Κλέψιμο από τον Πιτάκα στην προσπάθεια του Ραφαήλ του Ελευθερίου. Πιτάκα σταμάτησε, άλλαξε πορεία και έδωσε ένα εύκολο lay-up. 40-39. Πιτάκα που θα χρειαστεί να δώσει περισσότερα πράγματα με την απώλεια του Applewhite. Θετικά εννοώ. Το τρίποδο τώρα από τον Παναγιώτη τον Μάρκου. 43-39. Ο Μάρκου, ο οποίος είχε τραυματιστεί στο παιχνίδι της πρεμιέρας απέναντι στον Αποέλ και έχασε τα επόμενα δύο παιχνίδια. Επέστρεψε στο παιχνίδι με τον Απόπ. Θεωρώ ότι μόλις ο Μάρκου βρει τον ρυθμό του θα ανεβούν τα ποσοστά από την περιφέρεια για τον Απόλλωνα. Τρίποντο απάντησε από τον Παναγίδη. Να και ένας παίκτης που δεν θα το περιμέναμε όσα σκοράρει από την περιφέρεια, το έκανε για την ΑΕΛ. Η ΑΕΛ που έχει 2 στα 8 τρίποντα. 2 στα 6 έχει ο Απόλλωνας. Ελευθερίου. Πάει μέχρι το καλάθι, αστοχή ο Ντόρσεϊ. Παίρνει το κάνει επιθετικό φάουλ ο Ντόρσεϊ. Ο οποίος στηρίχθηκε πάνω στον Παναγίδη για να πάρει το rebound. Και χρεώθηκε την παράβαση. Παναφορά. Περιμένουμε να σκουπιστεί το παρκέ πρώτα. Στο σημείο εκεί που έπεσε ο Παναγίδης. Πάει αργά αργά εκεί. Το φρόντισε στο γηπέδο για να σκουπίσει το παρκέ και να δοθεί συνέχεια. Στην αναμέτρηση. Διαφορά στον πόντο. 43-42. Στο τέρμι της Λέμεσου. Έγινε η επαναφορά.
Παναγίδης θα κατεβάσει και την μπάλα. Θα κάνει όλα σήμερα. Αλλά έκανε και το λάθος. Ελευθερίου. Γλίστρησε, έπεσε. Μάχη με τον Παναγίδη. Τζάμπολ. Δίνουν οι διαιτητές μια μικρή... Παραλίγο να γίνει μια μικρή παραξήγηση εκεί. Ηρεμήσαν τα πνεύματα. Το βελάκι δείχνει Απόλλωνα. Είναι και είμαστε και ανάποδα από εδώ που βρίσκεται το βελάκι, δεν το βλέπουμε. Τελικά ΑΕΛ δείχνει. Για να καταλάβετε πού βρισκόμαστε, είμαστε στο πάνω μέρος του γηπέδου, εδώ που βρίσκονται τα δημοσιογραφικά, πίσω από τη γραμματεία δηλαδή. Θα γίνει η επαναφορά αφού σκουπιστεί και πάλι το παρκέ. Από τον Ηρακλή τον Πιτάκα, τον Απόλλωνα να πιέζει σε όλο το γήπεδο. Πέρασε και ο Αρτέμος τον Μπάζο στο παιχνίδι. Ο Μπάζος ο οποίος ενημερωθήκαμε πως δεν ένιωθε και πολύ καλά κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Έκανε κάποιες εξετάσεις, δεν βγήκαν καθαρές, έτσι σήμερα αγωνίζεται. Το τρίποδο το δεύτερο προσπάθεια του Παναγίδη από τα 6.75. Αυτή τη φορά ήταν άστοχη. Ο Γκόρντον, ο Ελευθερίου στον Μάρκου, αυτός τον Γκόρντον. Παναγίδης τον κλείνει σωστά. Μάρκου για 3 από τις 45 μοίρες ευστοχή. Βρίσκει ρυθμό ο Μάρκου και αυτό είναι καλό μαντάτο για τον Φώτη τον Τακιανό. Δεύτερο τρίποντο στο δεύτερο ημίχρονο και 6 συνολικά πόντι. Δεν θα απαντήσει με σου 2 πόντων άστοχο από τον Ηρακλή τον Πιτάκα. Ο Άλεν προς το καλάθι θα φτάσει στο lay-up. 48-42. Ανοίγει διαφορά η ομάδα του Απόλλωνα. Ίσως είναι 6 τώρα. Παναφορά στον Ρώσα. Ο Πορτορικανός κατεβάζει. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο μοναδικός μη Αμερικανός μαζί με τον Οκμπέιντε που είναι Καναδο-Νιγηριανός. Οι δυο τους πρέπει να είναι μη Αμερικανοί ξένοι στο πρωτάθλημά μας. Αν δεν μου απαντάει η μνήμη μου, δεν θυμάμαι κάποιον άλλον. Φάουλ τώρα θα κερδίσει ο Παναγιώτης ο Μάρκου. Αλλαγή με το Μονιάτη να περνάει στη θέση του τον Μπάζου. Ο Μπάζου, ο οποίος αγωνιζόταν στον Απόλλωνα τα τελευταία χρόνια. Αποχώρησε το καλοκαίρι και σε πολύ καλό κλίμα από τους Κιανόλευκους. Τρίποντο άστοχο αυτή τη φορά από τον Μάρκου. Μαζί στο rebound ο Φέρκιουσον. Παναγίδης. Ο Φέρκιουσον. Ο Ρώσα βάζει έξω στον Πιτάκα, έκανε την προσποίηση. Μονιάτης από τη γωνία για 3 μέσα. 48-45. Μειώνει ο Μονιάτης. Ελευθερίου στον Άλεν. Κλείνεται από 2, κρατάει ο Άλεν. Πέρασε λάθος, έκλεψε ο Μονιάτης. Ο Ρώσα αφήνει στον Φέρκιουσον. Ωραία κίνηση του Φέρκιουσον που θα φτάσει στο lay-up. Θα μειώσει τον πόντο και time out από τον Φώτη τον Τακιανό. Τον τα λένε για κάποιες συνεργασίες που θέλουν να στήσουν οι δύο Αμερικανοί του Απόλλωνα. Ο Άλεν εδώ σηκώνεται και σκοράρει. 50-47. Ο Άλεν φτάνει στους 18 πόντους. Γίνεται αυτός πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού. 17 έχει ο Ντόρσεϊ. Κάντι Αρώσα. Θα κλέψει ο Γκόρντον. Περνάθηκε μπροστά από τον Φέρκιουσον. Περνάει και στον Ελευθερίου. Αυτός τον Άλεν που καρφώνει. 52-47. Ωραία. Από την άμυνα μέχρι την επίθεση η φάση του Απόλλωνα με το κλέψιμο του Γκόρντον.
και το κάρφωμα του Άλεν. Και η ασίστ βέβαια του Ραφαήλ Ελευθερίου. Ο Φέργκισον φτάνει μέχρι το καλάθι. Κατοχή για τον Απόλλωνα. Στόχησε ο Φέργκισον στην προσπάθειά του να πάρει το επιθετικό rebound εκεί με τον Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ θα βγει νικητής. Και κατεβάζει ο Γκόρντον. Ο Άλεν με το κάρφωμα που πέτυχε πριν έφτασε τους 20 πόντους. Ελευθερίου. Μάρκο από τη γωνία για 3. Στο σίδερο η μπάλα. Επιθετικό rebound από τον Άλεν που θα πάρει φάουλ. Δύο βολές για τον Τζέφρι Άλεν. Εξαιρετικός καλαθοσφαιριστής. Ο Άλεν με πολλή εμπειρία. Όπως είπαμε κυρίως από το Ισραήλ. Βέβαια όταν ήρθε για πρώτη φορά στην Ευρώπη πήγε στη Γαλλία και στην δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας συγκεκριμένα το 2011 στην Olympic Adib. Το 2012 ήταν η πρώτη επαφή με το Ισραήλ για την Χάπολ Τελ Αβίβ. Ακολούθησε η Χάπολ Αφούλα, η Μακάμπι Χάιφα. Πέρασε και για ένα διάστημα από την Λιθουανία και την Σιαουλάι. Επέστρεψε το 2015 στο Ισραήλ πάλι για την Χάπολ Τελ Αβίβ. Το 16-17 ήταν η σειρά της Χάπολ Μπερσερβά να τον αποκτήσει και πάλι στην Χάπολ Τελ Αβίβ το 17-18 μέχρι τον Ιανουάριο του 18 που πήγε στην Χάπολ Αφούλα και πάλι, ενώ το 18 τον βρήκε για δύο παιχνίδια και η Κίνα, έκανε βήματα ο Χανούν. Έπαιξε δύο παιχνίδια λοιπόν για την Χαμπέι Ζιάν Λαν και πέρσι ήταν στην Χάπολ Χάιφα. Ενώ το πήγε και για λίγο στην Δομινικανή Δημοκρατία στην ομάδα Σαν Κάρλος, αλλά νομίζω πως δεν πρόλαβε να παίξει εκεί να αγωνιστεί, δεν υπάρχει κάποιο στατιστικό, καθώς τον πρόλαβε ο κορονοϊός. Ωραίο ο Ραφαέλο Ελευθερίου, αλλά σταματήθηκε και δεύτερη φορά από τον Χανούν. Υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ. Να δούμε σε ποιον έχει χρεωθεί. Από τον Γκόρντον το αντιαθλητικό πάνω στον Ηρακλήδο Μπιτάκα. Και ευκαιρία να σταματήσει αυτό το μικρό 6-0 σερί που τρέχει ο Απόλλωνας, όπως και γίνεται με την πρώτη βολή του Πιτάκα που θα φτάσει στους 12 πόντους και 13 τώρα. 54-49 και επαναφορά από τον ίδιο τον Πιτάκα από το πλάι. Με το Δημήτρη Σαρακιά να ζητάει time out. Για να σχεδιάσει την επίδεση. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες. Ο Πιτάκας είναι έτοιμος για την επαναφορά. Μονιάτης 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Χανούν ζητάει βοήθεια. Ο Φέργκιουσον έρχεται και τη δίνει. Ο Κάντι Αρόσα με το σκρίνα από τον Χανούν σουτάρει για 3. Άστοχα. Κακό σου. Rebound από τον Ντόρσεϊ. Ο Γκόρντον στον Ελευθερίου. Ελευθερίου σταμάτησε. Θα περάσει τον Μάρκου. Σουτάρει για 3. Άστοχα. Rebound το Χανούν. Είναι η μάχη εκεί. Να το καθαρίσει τη φάση. Ο Χανούν δεύτερο rebound για τον Ζαχαρία. Το Χανούν έχει πατήσει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Φέργκιουσον, ο οποίος πάει και δίνει την μπάλα στον διαιτητή, τον Γιάννη τον Πλακωτά, ενώ διαμαρτύρεται κιόλας. Και στο κέντρο του γηπέδου έχουμε κάποιες παρατηρήσεις από τον Βλάντιμιρ τον Ζάνεφ. Βλάντιμιρ τον Ζάνεφ. Ο Άλεν του φύγει μπάλα, χτύπησε στο φωτεινό πίνακα πάνω το χρονόμετρο. Γι' αυτό σταμάτησε η φάση.
θεωρείται εκτός γηπέδου. Εκεί ζητάει φάουλ ο Άλεν. Ο Ταλέκη με τον Βαγανίδη του λέει να ρέμιση. Μονιά της κατεβάζει. 3 και 20 για το τέλος της περίοδου. Η ΑΕΛ κρατάει επαφή με το σκορ. Θέλει να πλησιάσει κι άλλο. Χανούν κάνει την προσποίηση. Αντίπαλο τον Ντόρσεϊ. Θα βγάλει στον Κάντι Αρόσα. Τα 3 δευτερόλεπτα επίθεση της ΑΕΛ. Πετάει ο Ρόσα την μπάλα, αλλά αστοχεί το ριμπάντο από τον Γκόρντον. Φάουλ. Τον Ρόσα ήταν και ο... Αυτός θα βγει. Ήταν και ο Μονιάτης στη φάση. Ο Πορτορικάνος θα βγει και το φάουλ. Παραμένει το 54-49. Ο Σντράβιτς επιστρέφει στο παρκέ στη θέση του Μονιάτη. Σκουπίζεται το παρκέ. Και θα συνεχιστεί η αναμέτρηση. Με επαναφορά από τον Παναγιώτη τον Μάρκου. Τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Ελευθερίου. Ο Γκόρντον στον Άλεν. Προσποίηση, πετάγεται και κλέβει, διώχνει το deflection από τον Σντράβιτς. Μάρκο την επαναφορά στον Γκόρντον. Άλλαξε με τον ελευθερίο, Γκόρντον, ωραία, θα κάνει το 56-49. Από το φλότερ. Ο Γκόρντον ήταν τους 6 πόντους. Σντράβιτς. Πιτάκας. Ζητάει screen στα 2 δευτερόλεπτα. Ο Ρώσος σουτάρει με τη λήξη του χρόνου άστοχα. Η μπάλα φτάνει στα χέρια του Σντράβιτς. Πάλι στον Γκάντι Αρόσα. Ο Σντράβιτς πάει προς τα μέσα. Σηκώνεται μπροστά στον Ντόρση, ο οποίος δεν πήρε να σταματήσει. Καλάθι από τον Πέτρα Σντράβιτς που φτάνει τους 6 πόντους και μειώνει στους 4. 1-53 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Ελευθερίου στον Ντόρσεϊ. Περνάει και πάλι στον Ελευθερίου. Σηκώνεται αυτός εύκολο καλάθι. 58-51. Εύκολο γιατί ο Ντόρσεϊ μάζεψε 3 παίκτες πάνω του και απλοποίησε τα πράγματα για τον Ραφαήλ τον Ελευθερίου, που έχει 6 πόντους στο παιχνίδι και 6 assist. Χανούν για 2, η μπάλα μπήκε, βγήκε rebound από τον Ντόρσεϊ. Το ρεκόρ του Ελευθερίου στις assist είναι η 7 και το έχει κάνει φέτος απέναντι στην ΕΘΑ στο παιχνίδι που έγινε εδώ για την τρίτη αγωνιστική. Στο 87-57, εκεί ο Ραφαήλ Ελευθερίου πέτυχε να έκανε 7 assist. Ενώ έχει κάνει άλλα 2 ρεκόρ ο Ελευθερίου φέτος. Ρεκόρ πόντων 14 απέναντι στον ΑΠΟΠ και rebound στο ίδιο παιχνίδι. 8 rebound σε ένα παιχνίδι είναι το ρεκόρ του. Στο παιχνίδι πέρασε ο Χρήστος Εύζωνος, για τον οποίο ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι είχε γενέθλια πριν από 2 ημέρες. Γιόρτασε τα 22 γενέθλιά του. Πάμε για τη δεύτερη βολή του Ντόρσεϊ, ο οποίος ήταν άστοχος στην πρώτη. 58-51, 59-51 τώρα, με την μία εκ των 2 βολών του Ντόρσεϊ, ο οποίος πάει στον πάγκο στη θέση του ο Μάριος ο Γεωργίου. Στον πάγκο πάει και ο Γκόρντον. Στη θέση του ο Φίλιππος ο Τίγκας. 1:16 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Διαφορά στους 8. Ο Γκάντι Αρόσα με τον Τίγκα. Βγαίνει ο Σντράβιτς, παίρνει την μπάλα. Θέλει να παίξει εκεί με τα σκριν του Χανούν. Τελικά διώχνει το Χανούν. Σουτάρει για 2 ο Σντράβιτς. Άσχημο σουτ. Rebound από τον Εύζωνα, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Σντράβιτς. Και είναι το 5ο ομαδικό, άρα θα έχει βολές ο Χρήστος ο Εύζωνας. Ο Εύζωνας, ο οποίος
σουτάρει με πολύ χαμηλό ποσοστό από τη γραμμή, 28,8. Στις πρώτες αγωνιστικές, σήμερα πάει πρώτη φορά εκεί. Έχει μόνο ένα σουτ άστοχο, άστοχο σήμερα ο Εύζωνας, ένα δίποτο που δοκίμασε, ευστόχησε στην πρώτη βολή, 60-51, είπαμε είναι ένα σημείο που φαίνεται ότι ενώ κάνει έρβολ στη δεύτερη. Και που πήγαμε να πούμε ότι είναι ένα σημείο που φαίνεται να το έχει δουλέψει ο Φώτης Ωτακιανός και οι συνεργάτες του. Στις βολές ήρθε ο Εύδωνας και έκανε airball. 60-51, ο Γκάντια Ρώσα κατεβάζει. Αφήνει στον Πιτάκα, σουτάρει αυτός για τρεις. Άστοχα, φάουλ από τον Χανούν, ο οποίος έσπρωξε τον Άλεν για να στην προσπάθειά του να πάρει το επιθετικό rebound και είναι το πέμπτο του, αν δεν κάνω λάθος, όχι τέταρτο. 4 φάουλ ο Χανούν. 4 έχει και ο Φέργκιουσον. 4 έχει και ο Παναγίδης. Πολλά προβλήματα για τον Δημήτρη τον Σαρίκα. Ο Άλεν στη γραμμή των βολών. Το φάουλ που κέρδισε. Αστοχή στην πρώτη βολή. 15 στις 23 βολές για τον Απόλλωνα. Πάλι χαμηλό το ποσοστό. Γύρω στο 65% είναι τώρα και θα πάει ακόμα πιο χαμηλά. Rebound από τον Ραφαήλ τον Παπαϊωάννου, πέρασε στο παιχνίδι στη θέση του Φέργκιουσον. Πιτάκας, ο Ρώσα θα πάρει φάουλ από τον Τίγκα. Τέταρτο ομαδικό για τους γηπεδούχους, δεν έχει ακόμα βολές η ΑΕΛ, στο επόμενο θα έχει. Αν προλάβει βέβαια να κάνει, 29 δευτερόλεπτα για το τέλος της περίοδου. Παναφορά από τον Γκάντια Ρώσα στο Χανούν, αλλάζουν οι δυο τους μεταξύ τους. Ο Χανούν έξω στον Σντράβιτς, παίρνει το σκρίνο του Παπαϊωάννου. Σντράβιτς πάει μέχρι μέσα, Χανούν από τη γωνία για τρεις μέσα. 60-54, τρίποντο από τον Ζαχαρία το Χανούν. Τελευταία 5 δευτερόλεπτα, ο Άλεν έξω στον Τίγκα, κάνει αυτό στο buzzer beater τρίποντο, 63-54, με τον Φίλιππο τον Τίγκα να πετυχαίνει το πρώτο του εντός παιδιάς καλάθι. Είχε μια βολή στο παιχνίδι νωρίτερα, 4 πόντι από δεύτερου δεκαλέπτου. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν τον έχει στη διάθεσή του ο προπονητής της ομάδας ΑΕΛ. Έχει και τα προβλήματα με τα φάουλ του Χανούν, του Παναγίδη και του Φέργκιουσον. Παρ' όλα αυτά η ΑΕΛ προσπαθεί να μείνει στο παιχνίδι και να διεκδικήσει ό,τι μπορεί. Ο Ρώσα πάει μέχρι το καλάθι, ένα φάουλ που ακούστηκε μέχρι εδώ πάνω από τον Τζέφρι Άλεν. Είναι το τρίτο του φάουλ και δύο βολές τον Πορτορικανό, τον Γκάντια Ρώσα, ο οποίος πάει για δεύτερη φορά σήμερα στην γραμμή. Ένα καλάθι και φάουλ που είχε στο πρώτο ημίχρονο, είχε μία στις μία, δύο στις δύο τώρα. Μειώνει στους 8, ενώ ο ίδιος φτάνει τους 9 πόντους με την δεύτερη βολή. 63-56, 9 πόντι, 6 rebound, 6 assist και 2 κλεψίματα για τον Γκάντια Ρώσα. Βήματα από τον Τίγκα. Αυτό ήταν το 13ο λάθος του Απόλλωνα, 9 χιαέλ. Πιτάκας, ο Παϊωάννου, ο Σντράβιτς, ο Πιτάκας και πάλι κλείστησε αλλά κρατάει την κατοχή στα 5 δευτερόλεπτα.
Ο Σδράβης πρέπει να σουτάρει, θα το κάνει, δύσκολο σουτ. Μάχια το rebound, ο Παπαϊάννου γυρίζει την μπάλα στα χέρια του Άλεν, ο οποίος παραλίγο να κάνει λάθος, έρχεται ο Τίγκας και διορθώνει. Άλεν σταμάτησε η προσπάθειά του, θα βγάλει στον Εύζωνα. Εύζωνας από το ύψος των βολών αστοχή, rebound επιθετικό από τον Μάριο τον Γεωργίου, τον σταματάει εκεί ο Παπαϊωάννου, δεν υπάρχει καλάθι, το φάουλ είναι χαμηλά από τον Γκάντια Ρώσα λογικά. Όντως, επιστρέφει ο Ντόρσεϊ, ο Γκόρντον και ο Μάρκου, τριπλή αλλαγή για τον Φώτη τον Τακιανό. Θα φύγει ο Τίγκας, ο Ελευθερίου και ο Γεωργίου. Επαναφορά από τον Μάρκου. Βλέπει ωραία την κίνηση του Εύζωνα, ο οποίος όμως δεν έβαλε το καλάθι. Πήρε το φάουλ, θα έχει δύο βολές. Είχε μία στις δύο στην προηγούμενη φορά που βρέθηκε εκεί. Ήταν το πέμπτο φάουλ του Χανούν, ο οποίος φεύγει από το παιχνίδι. Ο Ζαχαρίας ο Χανούν με 5 πόντους, 2 rebound, το ένα επιθετικό και ένα κλέψιμο. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Χρήστος ο Εύζωνας, έχει 2 στις 3 πλέον και 3 στις 4 με την δεύτερη εύστοχη βολή. Παίρνει τη διαφορά και πάλι στους 9. Μονές από τον Τακιανό για την άμυνα της ομάδας του. Ο Ρώσα βρίσκει διάδρομο, πάει μέχρι το καλάθι και στοχή. Πολύ δύσκολο καλάθι. 65-58. Με τον Κάντια Ρώσα να φτάνει τους 11 πόντους. Του ψήφιος πλέον. Ο Άλεν σε ένα κάρφωμα. Πολύ ωραία φάση. 67-58. Ο Άλεν στους 24 πόντους. Ο Γκάντια Ρώσα κλείνεται, θα βγάλει έξω στον Σδράβιτς που σταριά 3 άστοχα. Μακρινό ριμπάλ από τον Γκόρντον. Φάουλ αντιαθλητικό από τον Ηρακλείο Πιντάκα. Για μαρτυρίες από τον Πάκο Τσάελ. Βολές για τον Γκόρντον. Μετά το time-out όμως. Το έχει ζητήσει ο Δημήτρης Σαρίκας. Συνολικά στο πρωτάθλημα έχει 12 στις 24. Εδώ εύστοχη στην πρώτη. Η διαφορά ανεβαίνει σε διψήφιο νούμερο. Μετά από πάρα πολλή ώρα. Μέσα και η δεύτερη με τον Γκόρντον να φτάνει τους 8 πόντους, έχει και 5 rebound και 2 assist. Και την μπάλα τώρα εδώ. Ο Εύζωνας, ο Μάρκου για 3. Άστοχα, rebound από τον Γκάντια Ρώσα. Το 7ο rebound. Ο Δανίλ, ο Ρώσα. Ο Δανίλ και πάλι ο Ρώσα. Θα στάρει για 3 από τη γωνία, άστοχα, rebound από τον Άλεν. Γρήγορα σε ευθυνιασμό από Όλωνα, θα φτάσει στο lay-up ο Εύζωνας, 71-58. Ξεφεύγει ο Απόλλωνας. Ο Ρώσα screen από τον Παναγίδη, Ρώσα κερδίζει φάουλ από τον Μάρκου. Είναι ενδιαφέρον στοιχείο για τον Ηλία τον Δανίλη, ο οποίος φοράει το 7, και πάντα λέμε το 7, και έχει 0,7 πόντους, 0,7 rebound, 0,7 assist μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Άντως εδώ, θα το σταματήσει όμως ο Άλεν. Ο Γκόρντον αφήνει
τον Μάρκου. Move the ball, φωνάζει ο Φώτης ο Νταγιανός. Ο Άλεν, καλάθι και φάουλ. 73-58. Ένα καλάθι από τον Άλεν, ο οποίος έβγαλε και την άμυνα πριν πάνω στον Δανιήλ. Το μπλοκ που έκανε. Επιστρέφει ο Ραφαήλ Παπαϊωάννου στο παιχνίδι, στη θέση του Φέργιουσον, ο οποίος θα βγει και αυτός με 5 φάουλ από το παιχνίδι. Άστοχη βολή, αλλά επιθετικό rebound από τον Γκόρντον. Τρίποντο άστοχο από τον Εύζωνα. 6,5 λεπτά για το τέλος. Ο Ρώσα έξω. Δανίλα αφήνει στον Παναγίδη. Θα φτάσει μέχρι το layup, αλλά θα αστοχήσει. Το rebound από τον Ντόρσεϊ. Ο Γκόρντον τον Εύζωνα δεν σούταρε. Ο Άλεν στον Ντόρσεϊ που σηκώνει και σκοράρει. Φωνές για 3 δευτερόλεπτα. 75-68. 58, διορθώνω. Ο Ρώσα θα κερδίσει φάουλ από τον Εύζωνα. Επαναφορά από την baseline. Τέταρτο ομαδικό φάουλ. Όχι, τρίτο είναι για τον Απόλλωνα. Και το φάουλ και του Εύζωνα. Ο Ρώσα, ωραία, θα σκοράρει μπροστά στον Ντόρσεϊ. 75-60, η διαφορά πέφτει στους 15. Ο Απόλλωνας βέβαια φαίνεται να ελέγχει το ρυθμό, να ελέγχει το παιχνίδι. Καταλεγόμενος και τις απουσίες πλέον της ΑΕΛ. Εδώ ο Ντόρσεϊ αστόχησε, διαμαρτυρήθηκε και βάλει τεχνική ποινή. Για τη διαμαρτυρία του. Διαμαρτυρήθηκε για φάουλ. Ο Γεωργίου θα περάσει στη θέση του Ντόρσεϊ, ο οποίος συνεχίζει και τα λέει στους διαιτητές. Πιτάκας στη βολή της τεχνικής ποινής. Άστο και θα είναι. Στις 13 βολές για την ΑΕΛ. Η πρώτη άστοχη του Πιτάκα μετά από 4 συνεχόμενες εύστοχες. Παναφορά του Ρώσα. Πιτάκα με την πίεση του Εύζωνα χωρίς φάουλ, του φωνάζει ο προπονητής του. Ο Παϊωάννου δεν βρήκε την πάσα, θα κερδίσει όμως ο φάουλ από τον Μάριο τον Γεωργίου, ο οποίος τα ακούει και αυτός από το Φώτη του Ντακιανό. Πολλές θα έχει ο Ραφαήλ Παπαϊωάννου και την ευκαιρία να πετύχει τους πρώτους του πόντους στο πρωτάθλημα. Ο νεαρός forward. Αστοχή όμως στην πρώτη βολή. Χειροκροτάει ο Δημήτρης Σαρίκας για να τον εμψυχώσει. 5 λεπτά και 1 δευτερόλεπτο για το τέλος της αναμέτρησης. Άστοχη και η δεύτερη. Rebound από τον Άλεν. Ο Γκόρντον. Ο Άλεν. Ο Εύζωνας βλέπει τις επιλογές του, είδε το κόψιμο του Γκόρντον, του πέρασε την μπάλα, κοντό το lay-up του, δεύτερη προσπάθεια, φάουλ από τον Ραφαήλ τον Παπαϊωάννου. Δύο βολές για τον Ντέρικ Γκόρντον. Ντέρικ Γκόρντον, ο οποίος είναι 28 ετών. Ύψος 1,90, γεννημένος
στις 12 Δεκεμβρίου του 1991 στο Plainfield στη New Jersey. Εύσοχη στην πρώτη βολή. Έχει 3-3 σήμερα. Να ετοιμάσει το Τίγκα. Άστοχη η δεύτερη βολή του Γκόρντον. Το ριμπάντ από τον Στράβιτς, που είδε πολλά σώματα μπροστά του και σταμάτησε τον ευνηδιασμό. Κρατάει ο Στράβιτς. Βάζει τον Παναγίδη, προς τον Δανίλ. Παπαϊωάννου, γυρίζουν την μπάλα στην περιφέρεια οι παίκτες της ΑΕΛ. Ο Στράβιτς πάει προς το καλάθι, δύσκολη προσπάθεια και άστοχη. Ο Γκόρντον το ριμπάντ και φάουλ από τον Στράβιτς. Τραβηγμένο φάουλ εκεί από τον Πέτρα Στράβιτς, θα δώσει βόλες στον Γκόρντον, νέο ζευγάρι βολών. Ο Γκόρντον ο οποίος θα βγει αλλαγή μετά τις βολές. Στη θέση του θα περάσει ο Φίλιππος ο Τίγκας, αν βέβαια ευστοχήσει και στην ευστοχήσει στη δεύτερη βολή. Ο Γκόρντον ο οποίος προς το παρόν ευστοχήσει στην πρώτη. 77-60. Ο Γκόρντον φτάνει σε διψήφιο αριθμό, 10 πόντι. Έχει 12,3 κατά μέσο όρο στο πρωτάθλημα. Μέσα και η δεύτερη. 78-60. Πάει στον πάγκο ο Ντέρι Γκόρντον. Ο Τίγκα στη θέση του. Ο Κάντι Αρόσα, το σκρίνα τον Παναγίδη, έγινε η αλλαγή στο μαρκάρισμα, ο Γεωργίου πάνω του. Τον κερδίζει στα πόδια ο Ρόσα, αλλά είναι άστοχος. Το rebound από τον Μάρκου, θα βρει τον Τίγκα. Στον Γεωργίου του φύγει μπάλα, επιμένει, σηκώνεται, σκοράρει. Η διαφορά ανεβαίνει στους 20 πόντους. 80-60. Με το πρώτο καλάδι σήμερα του Μάρη του Γεωργίου. Ο Γεωργίου ο οποίος έκανε ρεκόρ καριέρας στο πρεμιέρα του πρωταθλήματος. 12 πόντους που πέτυχε απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Είπαμε, το έχουμε ξαναπεί, το αναφέρουμε και σήμερα. Είναι μια ευκαιρία για πολλούς Κύπριους καθοσφαιριστές. Με τον να εκμεταλλευτούν τον χρόνο που κερδίζουν με τη μείωση των ξένων και να σπάσουν αρκετά προσωπικά ρεκόρ. Κάποιοι το έχουν εκμεταλλευτεί ήδη, περιμένουμε να δούμε και από άλλους Κύπριους καθοσφαιριστές να το κάνουν αυτό. Τίγκας για τρεις, άστοχα. Rebound τελικά από τον Παναγίδη. Ο Γκάντι Αρόσα πάσα πίσω από την πλάτη στον Παπαϊωάννου. Ωραία η assist του που δεν έγινε τελικά assist αφού δεν σηκώθηκε. Ο Στράβιτς τρίποντο από τον Γκάντι Αρόσα που μειώνει σε 80-63. Ο Ρόσα στους 16 πόντους. Από τη γωνία ο Εύζωνας για τρεις αστοχή. Rebound από τον Μάριο τον Γεωργίου, αστοχή και αυτός. Ο Παναγίδης μάλιστα το rebound. Ο Δανιήλ Στράβιτς κλείστηκε. Φάουλ, δύο βολές για τον Πέτρα Στράβιτς. Ο οποίος έχει 6 πόντους στο παιχνίδι, 4 rebound, 2 assist σε περίπου 16 λεπτά συμμετοχής. Ευστοχή στην πρώτη βολή. Έχει τη διαφορά στους 16. Αστοχή στη δεύτερη, επιθετικό rebound όμως από τον Παπαϊωάννου. Ο Παπαϊωάννου γυρίζει, βγάζει στον Παναγίδη. Δανίλ για 3. Αστοχή το rebound από τον Χρήστο τον Εύζωνα. Δεύτερο rebound του Εύζωνα και 5 πόντους. Ελευθερίου θα σηκωθεί για 3. Άστοχος και αυτός. Rebound από τον Δανίλ. Κατεβάζει ο Ρόσα. Σταματάει και στο αριά 3.
Και αυτός άστοχος. Κρεσέντο άστοχων προσπαθειών στα τελευταία λεπτά. Έρχεται όμως ο Σντράβιτς για να δώσει ένα τέλος σε αυτό. 80-66. Πέφτει κι άλλο διαφορά στους 14. 1-50 για το τέλος. Ο Άλεν για 3. Ο Εύζωνας μέσα. 83-66. Με τον Χρήστο τον Εύζωνα να φτάνει τους 8 πόντους. Χειροκροτήματα από το Κερκίδα και τον λίγο κόσμο που υπάρχει λόγω και της πανδημίας του κορονοϊού και τις οδηγίες που υπάρχουν από το Υπουργείο Υγείας. Ο Παϊωάννη από τη γωνία για 2, ευστοχή. Να και το πρώτο καλάθι για τον Ραφαήλ τον Παπαϊωάννου στο πρωτάθλημα. 83-68. Ο Ιωάννου που ήταν μέλος της Χρυσής Εθνικής κατά το 16, τον Πέτο δηλαδή, το 2016, στη διοργάνωση που είχε γίνει για την τρίτη κατηγορία του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που είχε γίνει στην Κύπρο. Στην ΑΕΛ ανήκει ακόμα ένας καλαθοσφαιριστής από εκείνη τη γενιά, ο Δημήτρης Παπαλουκάς, που δεν είναι σήμερα στο ρόστερ. Τίγκας κατεβάζει. Θα περάσει στον Μάριο τον Γεωργίου με το ταμπλό αστοχή. Μπάλα πάλι στον Φίλιππο τον Τίγκα. Ελευθερίου. Άλεν θα δοκιμάσει για 3. Ευστοχή. 86-68. Τελευταία δευτερόλεπτα. Ο Γκάντια Ρώσα περιμένει απλά να περάσουν τα δευτερόλεπτα. Τώρα ξεκίνησε την επίθεση του. Ο Δανίλη από τη γωνία για 3 άστοχα. Ο Ελευθερίου δεν θα τελειώσει τη φάση. Θα περιμένει να τελειώσει ο χρόνος. Αυτό λοιπόν θα είναι το τελικό σκορ. 86-68. Ο Απόλλωνας θα φτάσει στην τέταρτη νίκη του στο πρωτάθλημα και θα πάει στην